τη λειτουργία των διοδίων στην Ιόνια Οδό και συγκεκριμένα στο τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Αντιρίου έως τον ανισόπεδο κόμβο Χαλικίου κοντά στο Μεσολόγγι, ανακοίνωσε η Νέα Οδός. Ειδικότερα από τα μεσάνυχτα της 3ης 1η Αυγούστου προς 4η 2 Αυγούστου θα ξεκινήσει η λειτουργία των σταθμών διοδίων στον μετοπικό σταθμό Κλόκοβας και στους πλευρικούς σταθμούς διοδίων στον ανισόπεδο κόμβο Μεσολογγίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι τιμές που θα ισχύσουν στο μετοπικό σταθμό της Κλόκοβας είναι οι ακόλουθες. Δίκυκλα και τρίκυκλα 1,60 ευρώ. Γιόταχη επιβατικά αυτοκίνητα 2,95 ευρώ. Φορτηγά λεωφορεία και όλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες 7,45 ευρώ. Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 10,40 ευρώ. Στους πλευρικούς σταθμούς στο Μεσολόγγι οι τιμές θα είναι οι εξής. Δίκυκλα και τρίκυκλα 0,85 λεπτά του ευρώ. Γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα 1,25 ευρώ. Φορτηγά, λεωφορεία και άλλα οχήματα με λιγότερους από 4 άξονες 3,10 ευρώ. Φορτηγά και άλλα οχήματα με 4 ή περισσότερους άξονες 4,40 ευρώ. Σύμφωνα με τη Νέα Οδό, η τιμή διοδίου τέλους καθορίζεται σε κάθε μετοπικό σταθμό βάσει του συνολικού μήκους της ζώνης στην οποία ανήκει ο σταθμός. Στους πλευρικούς σταθμούς εξόδου βάσει του μήκους από την αρχή της ζώνης στην οποία ανήκει ο σταθμός μέχρι το σταθμό. Στους πλευρικούς σταθμούς εισόδου βάσει του μήκους από το σταθμό έως το τέλος της ζώνης της οποίας αυτός ανήκει. Έτσι, όσον αφορά στην πληρωμή διοδίων, η Νέα Οδός διευκρινίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε μετοπικό σταθμό να πληρώσει ξανά σε πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης το ίδιο ταξίδι. Αντιστοίχως, προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν χρήστης που πληρώνει διόδιο τέλος σε πλευρικό σταθμό να πληρώσει και σε μετοπικό ή άλλον πλευρικό σταθμό της ίδιας ζώνης το ίδιο ταξίδι. Σύμφωνα με τη Νέα Οδό, οι μετοπικοί σταθμοί διοδίων που θα συναντούν οι οδηγοί στη διαδρομή από το Αντίριο ως τα Γιάννενα θα είναι στην παρούσα φάση αυτή της Κλόκοβας και του Αγγελοκάστρου, καθώς επί της ουσίας έχουν τεθεί σε εφαρμογή οι δύο από τις συνολικά 4 ζώνες χρέωσης του αυτοκινητοδρόμου. Ακόμη, σύμφωνα πάντα με τη Νέα Οδό, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθεί το σύστημα χρέωσης της Ιόνιας Οδού με τη λειτουργία των μετοπικών σταθμών διοδίων στο Μενίδη και στο Τέροβο και των πλευρικών σταθμών στη Γαυρολίμνη, στην Άρτα και στο Γοργόμηλο. Παράλληλα, την Πέμπτη, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη Νέα Οδό, παραδίδονται στην κυκλοφορία και τα τελευταία 14 χιλιόμετρα του δυτικού κάθετου άξονα. Πρόκειται για το τμήμα από την Πέρδικα μέχρι τη διασταύρωση με την Εγνατία Οδό στο ύψος της Κοσμηράς. Με την ολοκλήρωση του βορείου άκρου, ο αυτοκινητόδρομος θα είναι πλέον πλήρης και οι ταξιδιώτες του Αυγούστου, όπως και οι κάτοικοι των περιοχών από όπου διέρχεται, θα μπορούν να κάνουν το ταξίδι από το Αντίριο στα Γιάννενα γρήγορα και με ασφάλεια. Η παλιά Εθνική, η οποία αποκαλούνταν και Εθνική Καρμανιόλα λόγω του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων, περνά οριστικά στο παρελθόν. Η Νέα Οδός προσφέρει σε κάθε οδηγό σε όλο το μήκος της Ιόνιας Οδού που βρίσκεται σε κυκλοφορία μια σειρά υπηρεσιών οδικής ασφάλειας και εξυπηρέτησης, όπως 24 ώρα περίπολα οδικής ασφάλειας, τετραψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης 24 ώρης λειτουργίας που είναι 1075, τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών στον αριθμό 2641-306-306 και τέταρτον δωρεάν οδική βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης.